Πάμε να ακούσουμε τη μητέρα. Είναι συγκινητική. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο και για τη μηνυγκίτιδα. Γιατί καταλαβαίνω ότι αν γυναίκα γιατρός, μάνα γιατρός, δεν κατάλαβε, σημαίνει ότι είναι και η πουλή νόσος. Πάμε να την ακούσουμε. Είναι συγκινητική. Ήταν ένα οικογενειακό ταξίδι στην Ελλάδα που η Ελένη ήθελε πολύ να κάνει με τα παιδιά της. Η παραμονή του στην Κρήτη είχε εξελιχθεί με τον ιδανικότερο τρόπο. Μέχρι την παραμονή του 15 Αυγούστου, η τρίχρονη κόρη της, η Σοφία Ευαγγελία, ανέβασε πυρετό. Η Ελένη της έδωσε αντιπυρετικό, αλλά το παιδί έκανε μετό. Το επόμενο πρωί, ανήσυχη η Ελένη ετοίμασε το παιδί για να πάνε στο νοσοκομείο. Για μας στάθηκε ευνοϊκό το γεγονός ότι ήταν 15 Αυγούστου, γιατί αν δεν ήταν 15 Αυγούστου, θα πήγαινα πρώτα στην παιδίατρο. Αυτή η καθυστέρηση χρόνου να πάω πρώτα στην παιδίατρο και μετά στο νοσοκομείο θα ήταν ήδη μοιραία. Το γεγονός ότι ήταν αργία ήταν για μένα πολύ ευνοϊκό. Φτάνοντας στο νοσοκομείο, οι γιατροί έδωσαν αμέσως δοφλέβιο ωρό προκειμένου να μην υποστεί αφυδάτωση το παιδί. Και αμέσως μετά μας μετέφεραν στην παιδιατρική κλινική. Κάνοντας το νοσοκομείο, οι γιατροί είδαν ότι το παιδί είχε αρχίσει να έχει σκούρο κόκκινες, σαν μελανιές σημάδια στο σώμα της, τα οποία ήταν αιματώματα, ενώ είχε χορηγηθεί ενδοφλέβια, αντιβίωση, όπως ανάφερα, εξακολουθούσαν να... Αυτό ήταν πολύ οδυνηρό. Εξακολουθούσαν τα σημάδια που είχε, τα αιματώματα, να απλώνονται και στο υπόλοιπο σώμα και μάλιστα είχαν φτάσει στο κεφάλι. Αυτό εμένα προσωπικά με είχε σοκάρει ιδιαίτερα. Και σε κάποιο σημείο είδα ότι το άσπρο της κόρης του ματιού της είχε αρχίσει επίσης να έχει αιματώματα. Εγώ βέβαια γνωρίζοντας ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μικρών αγγείων τα οποία έχουν σπάσει και έχουν αφήσει αυτό το αίμα, με πανικόβαλε πάρα πολύ, γιατί παρόλο που η αντιβίωση είχε δοθεί τις 11 η ώρα, τα αιματώματα συνέχιζαν και μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Η μενιγκίτιδα Β από κάποιο σημείο και οι γιατροί να δράσουν, όταν το χρονικό πλαίσιο δεν είναι σωστό, όταν δεν υπάρχει ακριβώς αμέσως η θεραπεία, η ίδια νοσηλεία δεν θα θεραπεύσει το παιδί. Και αυτό είναι το πολύ ύπουλο σε αυτή τη μενιγκίτιδα Β. Δεν θα ζούσε αυτό το παιδί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι γιατροί εκείνη τη μέρα σε αυτό το νοσοκομείο. Το ότι το παιδί με το που το πήγαμε στο νοσοκομείο δεν είχε τα χαρακτηριστικά μιας μενιγκίτιδας. Δηλαδή δεν είχε το αυγενικό θέμα που τα παιδιά δεν μπορούν να κουνήσουν. Σε κάποια στιγμή ήταν η Σοφία και κάπως ευδιάθετη. Η ξαδέρφη μου που μας συνόδευε τραγουδούσε μαζί της και η Σοφία ανταπεξερχόταν σε αυτό το τραγούδι. Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Δεν θα μπορούσε ανθρώπινο, εμένα τουλάχιστον, δεν θα μπορούσε ποτέ από το μυαλό ότι το παιδί έχει προσβληθεί αυτή τη στιγμή από τη μενιγκίτιδα Β. Με τίποτα. Το μικρόβιο είχε αρχίσει να δέρνει αριστερά και δεξιά, ό,τι περνούσε το θέριζε. Το ξέρετε το παιχνίδι το ντόμινο? Η μενιγκίτιδα Β είναι σαν ντόμινο. Όταν θα πέσει το ένα πετράκι, πέφτουν όλα. Η Παναγία εκείνη τη μέρα χρειάστηκε ένα έμπειρο συνεργάτη για να σώσει αυτό το παιδάκι και επέλεξε αυτή τη γιατρό. Ήταν ένας σταθμός στη ζωή μας αυτή η γυναίκα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτό που έκανε για μας δεν είναι μόνο το θέμα ότι το παιδί θα μπορούσε να είχε απεβιώσει, που είναι δεδομένο, αλλά θα μπορούσε να ήταν και ακροτηριασμένο. Πού πάει η γατούλα? Όταν παίρνω τη Σοφία αγκαλιά μετά από αυτό που συνέβη, σκέφτομαι, είσαι ολόκληρη. Σε βλέπω ολόκληρη. Όταν την αγκαλιάζω και τη φυλάω τα χέρια και τα πόδια, της λέω, είσαι ολόκληρη. Θα μπορούσε να μην είναι αυτό, όχι μόνο θα μπορούσε να είχε πεθάνει, αλλά θα μπορούσε να είναι και μισή. Και την αγκαλιάζω και καμιά φορά, άμα μαλώνει, είναι πολύ ζωηρή. Χαίρομαι που είναι ζωηρή,
Γιατί έχει όλα τις μέσα για να είναι ζωηρή. Αν δεν είχε χέρια πόδια δεν θα μπορούσε να ήταν ζωηρή. Πραγματικά πολύ τυχερή η γυναίκα αυτή και το κοριτσάκι της, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι στα Γρεβενά πριν ένα χρόνο χάθηκε ένα παιδάκι από μηνυγκίτιδα, 2 ετών παιδάκι πριν ένα χρόνο. Να σας θυμίσω επίσης στο Καματερό και στη Ρόδο είχαμε 2 περίπτωση. Στο Καματερό το ένα παιδάκι ακροτηριάστηκε και το άλλο παιδάκι στη Ρόδο έχασε την ακοή του. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη νόσος και πάρα πολύ ύπουλη. Υπάρχει τρόπος να την καταλάβουμε, να την προλάβουμε αυτή την νόσο? Εδώ γιατρός η γυναίκα και δεν το κατάλαβε. Γιατρός. Εντάξει, δεν έχει εξασκήσει την ιατρική, αλλά έχει πτυχίο. Κυρία Στεφανίδου, καταρχήν να σας συγχαρώ για το θέμα, γιατί αγγίζει και είναι ένα θέμα μιας πραγματικότητας που υπάρχει, ανεξάρτητα αν ο αριθμός δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος των περιστατικών. Υπάρχει τρόπος να το προλάβουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να περάσουμε λοιπόν ένα μήνυμα σήμερα στον κόσμο. Ναι. Γι' αυτό είμαι και εγώ σήμερα εδώ. Πώς την καταλαβαίνουμε τη μηνυγκίτιδα, δηλαδή μια απλή μάνα μπορεί να την καταλάβει τη μηνυγκίτιδα και τι πρέπει να κάνει για να σώσει το παιδί της? Δυστυχώς, ούτε οι γιατροί στο μεγαλύτερο ποσοστό μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις πρώτες ώρες ότι πρόκειται για μηνυγκίτιδα. 48 ώρες φτάνουν για να καταλήξει στο μοιραίο ή για να υπάρξουν επιπλοκές σοβαρές. Άρα λοιπόν, εάν δεν προλάβουμε έγκαιρα να θεραπεύσουμε, πολύ έγκαιρα, μέσα στις πρώτες ώρες, στις 48 ώρες, σας λέω, μπορεί να καταλήξει. Άρα έχουμε να κάνουμε ένα φοβερά επικίνδυνο νόσημα, που όμως ευτυχώς υπάρχει εμβόλιο τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα όπλο. Εγώ δηλαδή πραγματικά απορώ για ποιο λόγο υπάρχει ακόμα, ευτυχώς λιγότερος πλέον, δισταγμός στον κόσμο για να κάνει υπάρχει το εμβόλιο. Υπάρχει σε κάποιο αμερίδα του και υπάρχει σκεπτικισμός. Πιθανόν δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση και δεν υπάρχει σωστή πληροφόρηση. Σήμερα λοιπόν θέλω προσωπικά να μεταφέρω ένα μήνυμα. Και το κάνω με τα λόγου γνώσεως και γιατί το πιστεύω. Το εμβόλιο λοιπόν, το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι περίπου 5 χρόνια που υπάρχει και στη χώρα μας. Τόσο πρόσφατο. Ναι, αλλά υπάρχει πίσω παρελθόν έρευνας, δοκιμών κλπ. Ναι. Είναι ασφαλές εμβόλιο. Αυτό έχει αποδειχθεί μέσα από αρκετές έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει, εργασίες. Και είναι και ένα αποτελεσματικό εμβόλιο σε ποσοστό πάνω από 90%. Μόνο 5 χρόνια. Συγγνώμη, 5 χρόνια γιατί στην Ελλάδα. Έχω την εντύπωση ότι το έχω κάνει στα παιδιά μου αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Άρα μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν έχω κάνει και νομίζω ότι το έχω κάνει. Αυτό μπορεί να το κάνει και ενήλικας. Αυτό μπορεί να γίνει σε όλες τις ηλικίες. Είναι ένας ενήλικας όπως εμείς κινδυνεύει όπως ένα παιδάκι? Δηλαδή... Όχι, δεν κινδυνεύει. Όχι. Το ίδιο. Οι ηλικίες που κινδυνεύουν 18 και πάνω μέχρι τα 25-26 και οι ηλικίες κάτω των 5 ετών και κυρίως κάτω του 1 έτους. Άρα τα πολύ πολλά, μικρά, τα κάτω πολύ μικρά, των 5, σωστά. Και ηλικίες... Εφηβεία. Άρα πάει σε νεαρές ηλικίες αυτό. Πάει σε νεαρές ηλικίες, κυρίως.